Έχουμε εξελίξεις σε αρκετά θέματα. Τα κυριότερα όμως θεωρώ ένα από τα κυριότερα είναι το θέμα με το REX. Ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο μας απασχόλησε. Η μελέτη από το μελετητικό γραφείο, οι μελέτες μάλλον, είναι όλες έτοιμες. Και αυτή τη στιγμή στείλαμε προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων όλες αυτές τις μελέτες, βάσει των οποίων μας είχε υποδείξει ότι πρέπει να προχωρήσουμε και περιμένουμε μας δώσει την έγκρισή του. Εφόσον έρθει η έγκριση, ξέρετε ότι υπάρχει μια χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, την οποία κρατήσαμε και μας δόθηκε αρκετά μεγάλη παράταση, 2,5 εκατομμυρίων. Βάσει των μελετών δεν θα φτάσουν αυτά τα χρήματα, γι' αυτό κάναμε και ένα δεύτερο έγγραφο συνεννόηση πάντα με τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και στάλει και αυτό προς την διαχειριστική αρχή με την επιθυμία και θα γίνει έτσι, από ό,τι μας ενημέρωσε και ο κύριος Πλαχοτάρης, θα συνεχίσει ως γέφυρα το έργο και θα το χρηματοδοτήσει από το νέο ΕΣΠΑ το υπόλοιπο ποσό που θα χρειαστεί για την υλοποίηση ενός πραγματικά μεγάλου έργου και στολιδιού, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μέσα εκεί που θα γίνει και μια αίθουσα κινηματογράφου για 400 άτομα δεν θα μπορούσε να είναι ένα κτίριο το οποίο να μην έχει όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το κτίριο. Αυτό όσον αφορά το REX. Λεπτομέρειες θα πούμε. Θα εξασφαλιστεί, δηλαδή θα γίνει γέφυρα. Αυτό είναι το. Θα γίνει γέφυρα. Θα στείλει ο κύριος Πλακοτάρης προς την κυρία Γιαννίρη στο Υπουργείο που υπάρχουν τα 2,5 εκατομμύρια και μας δόθηκε η παράταση για να δώσουμε τις μελέτες. Μετά από την έγκριση από το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, θα δώσει μια επιστολή η διαχειριστική αρχή προς το Υπουργείο ότι θα αναλάβει το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, οπότε θα προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πάνε όλα καλά. Τουλάχιστον οι διαβεβαιώσεις όλες είναι προς αυτήν την κατεύθυνση ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό όσον αφορά το REX.